κρατήθηκα, ο Σιμίτης. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένας πρωθυπουργός δεν δέχεται κανόνες διαφάνειας και φεύγει υπουργός και τοποθετεί δικό του άνθρωπο, ο οποίος αποδεικνύεται ότι έχει σχέση με τις μίζες. Να προσθέσουμε ότι σε άλλη υπόθεση. Στις 27 Δευτέρου του 2003, ναι, υπέγραψε το ΚΙΣΕΑ την ανάθεση σωσή φορά στην εταιρεία ΣΑΙΚ. Μάλιστα. Σε εκείνη την ημέρα, προσέξτε τώρα, στο ΚΙΣΕΑ μέσα υπέγραψε συγκεκριμένη υπουργή. Υπέγραψε ο Σιμίτης, υπέγραψε ο Παντωνίου, υπέγραψε ο Τσαχατζόπουλος. Θέλετε να δείτε, υπέγραψε, θα σας πούνε, μάλιστα. Υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών και δεν υπέγραψε ο Χρυσοχοίδης, ο οποίος αρνήθηκε να υπογράψει. Γιατί δεν υπέγραψε ο Χρυσοχοίδης? Και επιβεβαιώνει με πλήρη σαφήνεια ο κ. Σκανδαλίδης ότι, και ακούστε αυτό, προεκλογικές δαπάνες τριπλάσιες από την κρατική χρηματοδότηση. Αυτό πρέπει να σπάσει. Είναι το τρίγωνο, είναι το τρίγωνο της διαπλοκής. Το καταλάβατε. Τα κόμματα λένε ότι εξοδεύουν ένα και στην πραγματικότητα εξοδεύουν τρία. Δύο φορές παραπάνω από όσα παίρνουν το κράτος. Άρα τα παίρνουν τα υπόλοιπα από αφανείς πόρους. Άρα ομολογεί ότι παίρνουν μαύρα χρήματα και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Άρα επιβεβαιώνει με έναν τρόπο ότι ο Τσουκάτος πήρε ένα εκατομμύριο, το πήγε στο Πασόκ. Άρα γιατί δεν θα πάει ο Σιμίτης στην εξεταστική? Γιατί για αυτό το μαύρο χρήμα δεν θα απολογηθεί κανείς? Γιατί? Αν δεν ήσταν εξουσία σήμερα και ήταν άλλο κόμμα, δεν θα διέταζε εξεταστική? Πώς τα κόμματα ζουν με μαύρα χρήματα? Κατά τα άλλα, τα δικαστήρια και ο Άριος Πάγος βγάζουν αποφάσεις τρελές. Τα μάθατε για τον